πάτε με τη σωτηρία, πώς τα πάτε? Σταθερά, μπορώ να πω. Λίγο αργά, λόγω του περιορισμένου χρόνου που δικαιούμαστε να είμαστε με τα κορίτσια. Όσο προλαβαίνω. Ναι, αλλά πώς είναι, ρε παιδί μου, αυτό? Έχει βλέπει ότι υπάρχει μια ανταπόκριση η οποία σε ευχαριστεί? Ναι, και αυξάνεται και η έλξη. Αυξάνεται και η έλξη, ναι. Από σένα. Βλέπω πρώτα τον εαυτό μου, από μένα, ναι. Ναι, πολύ ωραία. Ναι, ναι, και ενδιαφέρον. Αυτή πώς τη βλέπεις, ενδιαφέρεται για σένα? Ναι, απλώς δυσκολεύεται να το εκφράσει. Γιατί? Και εγώ έχω την ίδια δυσκολία. Δεν εκφράζομαι συναισθηματικά σε σχεδόν κανένα. Εκτός εντελώς κόλλητους ανθρώπους, κοντινούς ανθρώπους της ζωής μου. Είμαι κοντινός σου άνθρωπος, γιατί μου έχεις εκφραστεί εμένα, μου έχεις πει τόσα πράγματα. Είσαι, Κατερίνα μου. Εσύ γενικά λοιπόν δεν τα λες, αλλά εγώ. Υπάρχουν τσακωμοί, υπάρχουν τσακωμοί μεταξύ μας λόγω διαφορετικών απόψεων. Με θέλει να αλλάξω κάποιες απόψεις. Θα τις αλλάξεις απόψεις αυτές? Όχι, δεν το. Μπορεί όχι. Να είναι για καλό σου κάποιος άνθρωπος να βλέπει κάτι που. Εννοείται, πάντα είναι ακούω. Ωραίο και είναι ωραίο να μετά να αλλάζουμε. Καθώς ό,τι δεν αλλάζει πεθαίνει στη φύση. Εννοείται πως είμαι διατεθειμένος να αλλάξω όλες μου τις απόψεις εάν βρεθεί ένας άνθρωπος με τα σωστά επιχειρήματα και με πείσει πως κάνω λάθος. Έχει μιλήσει και για τεχνικές ο Νίκος που κάνει πράγματα, ας πούμε, χειριστικά για να. Το έχω πει αυτό. Το έχω πει, πίστεψε. Το ότι έχει κάποιος, το έχει δηλώσει ανοιχτά αυτό και ότι προσπαθεί να σε φέρει με τα νερά του με κάποιο τρόπο, εμένα μου φαίνεται. Ναι, αλλά εγώ νομίζω ότι έχω πολύ δυνατό χαρακτήρα για κάποιος να μπορέσει να με κουμαντάρει εμένα. Μπορεί να θέλει και αυτό να σε κάνει να πιστέψεις. Δεν μπορεί να με κουμαντάρει. Εσύ ο άλλος όταν θέλει να σε χειριστεί, δεν σου λέει σε χειρίζομαι. Καταλαβαίνω. Παίρνει το χαρακτήρα σου έτσι όπως είσαι και σου λέει. Πρέπει να ανέβεις στα μάτια, δηλαδή σε εσένα τώρα στα δικά σου μάτια είναι ψηλά. Αυτό για να το κάνεις πρέπει να δεις τι είναι ο άλλος, δεν θα πας ποτέ. Γι' αυτό παρατηρεί και τόσο πολύ. Μα και εγώ παρατηρώ, καταλαβαίνεις. Δεν τον έχω πει, δηλαδή τον έχω πει, νιώθω ότι είσαι ανασφαλής, ότι έχεις ανασφάλειες. Του μιλάω γενικά, απλά εγώ έχω κάτσει και έχω αφιερώσει χρόνο με τον Νίκο. Καλά, σε έχω πιστεύω. Πει κάποια πράγματα, δεν είναι κακός, δηλαδή φέρεται ωραία. Δεν κάποια πράγματα. Ότι είναι κακός. Όχι, κάποια πράγματα που κάνει, ας πούμε, αυτό με τα καλτσάκια, εγώ γέλασα, είναι χαζομάρα, αλλά καταλαβαίνω και το σκοπό. Θεωρείς χιούμορ όλα αυτά που έχει ανεβάσει? Όχι, βέβαια. Ωραία. Και το λέω. Το χιούμορ του δεν θα αλλάξει, αυτό θα μείνει. Και επίσης... Δεν έρχεται κανένας άνθρωπος για να τον αλλάξει. Και εγώ... το έχει πει κιόλας. Κοίτα, οι Παρθένοι έχουμε την τάση να παίρνουμε έναν άνθρωπο. Και επίσης το πιο. Εγώ σαν και να τον κάνουμε έτσι. Εγώ σαν γλυκερία δεν θα τώρα, μπορούσα τελευταία. Να είμαι δίπλα σε έναν άνθρωπο. Αλλά το έκανες. Sorry. Όχι, δεν πειράζει. Το παίρνω εγώ όταν θέλω κάτι τώρα, το παίρνω όπως είναι. Όπως είναι, ναι. Δεν να μην δεις τη διαδικασία καν. Εγώ απλά προσπαθώ, επειδή τώρα έτυχε να γνωριστούμε με αυτόν τον συγκεκριμένο. Είδατε πως ήμουν στην αρχή. Ακόμα του την παίρνω, ακόμα εγώ είμαι. Έχω το κεφάλι μου ψηλά, ρε φίλε, γιατί δεν συμφωνώ με αυτά που λέει. Το ότι υπάρχει μια χημεία, δεν ξέρω καν. Απλά υπάρχει μια χημεία. Υπάρχει κάτι όμορφο. Γιατί χρειάζεται κάποιον άνθρωπο να σε πείσει, και γιατί μόνος σου, αφού είσαι ένας έξυπνος άνθρωπος, δεν βλέπεις τα σημεία των καιρών, όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει και δεν εξελίσσεις από μόνος σου? Όλες μου οι απόψεις περνούν από αυστηρή αυτοκριτική, επί εάν όχι καθημερινής βάσης, εβδομαδιαίας βάσης. Mm-hmm. Και τις αναπτύσσω, τις σκοτώνω όταν πρέπει. Αυτές οι απόψεις πέρασαν από τον εβδομαδιαίο έλεγχο και συνεχίζουν να. Casting. Έχεις αλλάξει κάτι από τότε που ήρθες εδώ? Όχι, απλώς νιώθω πως πολλοί διαισθάνεστε πως γλίκανα και πως ηρέμησα. Απλώς εγώ δεν νιώθω πως ήμουν ποτέ άγριος, απλώς δεν με γνωρίζατε. Εάν τώρα με ρίξετε σε ένα καινούριο σπίτι με 6 άντρες, 6 γυναίκες, πάλι θα νιώθουν όλοι πως είμαι άγριος και φωνάζω. Απλώς τώρα επειδή γνώρισα τα άτομα και τώρα μπορούν πραγματικά να με ακούσουν. Ναι. Ενώ πριν... Βέβαια, εγώ σου έχω πει ότι έχεις γλυκάνει, δεν ξέρω αν στο έχει πει και κάποιος άλλος. Και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει λόγω των συναισθημάτων που αρχίζει να αναπτύσσει. Εγώ έτσι νομίζω. Τα συναισθήματα ναι, θα με γλυκάνουν, αλλά πιστεύω μόνο προς τον πιθανό μου σύντροφο. Δεν θα με γλυκάνουν προς όλους τους άλλους. Ενώ σου μπορεί να είμαι ο πιο σκοτεινός και άγριος χαρακτήρας με όλους τους άλλους, ενώ με μία κοπέλα να είμαι ο πιο γλυκύτατος άνθρωπος. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.